Οι ΔΕΗ, όπως και άλλοι παίκτες στην αγορά, συμμερίζομαι την άποψη του Σουμελίδη, είναι υποχρεωμένοι όταν τη ζητείτε ενέργεια να παρέχει. Γι' αυτό την ευθύνη την έχει ο ΑΔΜΙΕ. Και είπα, παρότι είμαι από αυτούς που μέσα στη Βουλή, σε κατατεθειμένο νομοσχέδιο, είπα ότι οι μονάδες, οι δικές μας, παρέχουν και θερμική ενέργεια, άρα πρέπει να εντάσσονται πρώτες στο σύστημα κατά τα πρότυπα της διαδικασίας των μονάδων που λέγονται ΣΥΘΙΑ, για να υποστηρίξω τις δικές μας μονάδες, όπως μπαίνει η μονάδα του αλουμινίου στα άσπρα σπίτια, επειδή κάνει να πούμε και θερμική ενέργεια για την ηλεκτρόληση της αλουμίνας. Είπα λοιπόν και οι δικές μας οι μονάδες παρέχουν θερμική ενέργεια για κάτι άκρως περιβαλλοντικό. Γιατί να μην εντάσσονται πρώτες στο σύστημα. Αυτό θέλει άνοιξη άλλες διαδικασίες. Έρχομαι και λέω λοιπόν, μην το βλέπουμε μεμονωμένα. Γιατί θα θέσω το ερώτημα. Δήμαρχε, μπορεί οι 4 με βάση τις ώρες Αλέκο να φτάνουν και στο ξεκίνημα της επόμενης θερματικής περίοδου. Και το καλοκαίρι οι 4 χρειάζεται στο σύστημα. Δεν θα τη βάλουμε. Και ποιος θα τη σταματήσει. Επειδή θα δουλέψει ένα μήνα τηλεθέρμανση. Ή δεν το είδαμε. Αυτά πρέπει τώρα να τα πούμε. Γιατί δεν θα δουλέψει τηλεθέρμανση. Συμμερίζομαι την άποψή τους. Θα υπάρξει κενό του κάδου. Αν δεν το προστατεύσουν. Γι' αυτό η ΔΕΗ δεν έχει τέτοια υποχρέωση. Εάν επαναλαμβάνω. Τον Ιούνιο του 2015, του 2019, έχουμε έλλειμμα ισχύως. Δεν θα πει η 4. Ποιος θα σταματήσει την είσοδο της 4 στο σύστημα. Ο Αλέκος, ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Για να πάμε ένα μήνα παραπέρα. Εγώ μιλάω εθνικά και όχι τοπικά. Γιατί ο ρόλος της ΔΕΗ είναι εθνικός και όχι τοπικιστικός. Και η εταιρεία έχει ευθύνες απέναντι στους Έλληνες πολίτες, καταναλωτές και στην οικονομία της. Και όχι μόνο στη δική μας ιστορία. Γιατί άμα το πάμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω και μια αλήθεια. Έχει κάνει στάση πληρωμών ήδη. 35 εκατομμύρια χρωστάει στην τοπική αγορά. Και αυτή η τοπική αγορά, οι εργολήπτες της περιοχής, έχουν 4 μήνες απλήρωτους τους εργολαβικούς που επιδουλεύουν σε καθεστώς γαλέρας. Και όχι σαν εμένα που είμαι στο πλαφόν. Και εγώ πρέπει να απαντήσω και εκεί. Και ο βουλευτής ο ένας και ο άλλος. Αυτό πρέπει να είναι το επόμενο στίχημα. Μια χαρά είμαι εγώ και εσύ και ο καθένας μας. Και η ΔΕΗ οφείλει στην περιοχή 35 εκατομμύρια. Και 5 μήνες απλήρωτη. Μας ενδιαφέρει μόνο εμείς και η πάρτη μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό πάμε εθνικά. Εάν δεν πείσουμε την πολιτική ηγεσία δήμαρχη να παρατείνει με νόμο, με οικία, δεν ξέρω εγώ τι, με τσαμπουκά. Γι' αυτό είπα στον Αλέκο. Εγώ έχω ένα σοβαρό αμφιβολία ότι σήμερα ο Υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, αύριο δηλαδή, θα βάλει μια νέα οικία που θα λέει ότι παρατείνεται ο ΑΕΣ καρδιάς για 32.000 ώρες. Το αμφιβάλλω. Μακάρι να το κάνει, θα τον υποστηρίξω ακόμη περισσότερο. Όμως πιστεύω ότι ο Σταθάκης και ο Παναγιωτάκης θα δουλέψουν τη μονάδα μέχρι που να μπει η Πτολεμαϊδα 5, τουλάχιστον 3-4. Έκανα πρόταση εγώ μαζί, η Γενόπτη δηλαδή, με απόφασή της, όχι του Αδαμίδη. Είπε οι 1-2 να κλείσουν τώρα και να πάει ο κόσμος στον Άγιο. Γιατί θα πάρουμε φωτιά και εκεί. Η εταιρεία δεν μπορεί να προσλάβει. Δεν την αφήνουν να προσλάβει. Θα καταστραφεί και εκείνη η μονάδα. Συνάδελφοι κάνουν 12 ώρα. 14-12 ώρα το μήνα. Και έχουμε δύο μονάδες εκεί πέρα που δεν έχουμε και κάρβουνο να τις ταΐσουμε. Γιατί πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Και δυστυχώς ούτε η ΔΕΗ λέει την αλήθεια. Δεν έχουμε κάρβουνο να κρατήσουμε 4 μονάδες στην καρδιά και να είσαι το Λεμαϊδας 5 και τα υπόλοιπα. Ας δουν τα στελέχεια που ναι έχουμε. Ότι μπορεί να κρατήσει 4 μονάδες στην καρδιά και το να έχει το Λεμαϊδος 2 μονάδες και μην το Λεμαϊδα 5. Πού το βρήκατε τόσο κάρβουνο? Από τα γραφεία και από τα καφενεία. Ας βγουν να τα πούνε. Ότι έχουμε κάρβουνο μπορούμε να τα αποκριθούμε. Τρώμει ο Σουμελίδης. Του είπα να βάλει μέσα τη μονάδα για 4 μέρες και ψάχνει να βρει κάρβουνο.
αστεία εδώ ούτε πολιτικές. Λοιπόν.